περιμένουμε σήμερα, το έλεγε και από χθες ο Παντελής, κάποιο, και η Αλεξία πριν από λίγο, μια επικοινωνία μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Άγγελας Μέρκελ. Υπήρχε χθες και μήνυμα από το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Θα έλεγα ένα θετικό μήνυμα για την Ελλάδα. Κύριε Σπανέ, εσείς πώς βλέπετε αυτή την κίνηση τώρα των Τούρκων? Έχουν φτάσει μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Τα λέγαμε και χθες στο Δελτίο. Κάνατε μια δήλωση λέγοντας ότι η Ελλάδα δεν φοβάται. Κυρία Φασουλάκη, να μην ξεχνάμε ότι λίγες μέρες πριν, μετά την επίσημη υπογραφή της συμφωνίας οριοθέτησης της θεματικής ΑΟΣ μεταξύ της Ελλάδας και της Αιγύπτου, ο Τούρκος Πρόεδρος για μία ακόμη φορά υλοποιεί μία δήλωσή του που είχε κάνει, αν θυμάστε, την Παρασκευή 7 Αυγούστου έξω από την Αγία Σοφία. Δηλαδή ότι οι σεισμικές έρευνες από τουρκικά ερευνητικά πλοία θα ξαναρχίσουν άμεσα. Και όπως βλέπετε, δυστυχώς για άλλη μία φορά δεν κάθισε με σταυρωμένα τα χέρια ο Τούρκος Πρόεδρος, συνεχίζοντας την προκλητικότητά του απέναντι στη χώρα μας. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Ναύαρχε. Κύριε Σπανέ, αυτό το οποίο λέτε είναι ότι είτε υπήρχε συμφωνία Ελλάδος-Αιγύπτου, είτε όχι, είτε την ανακοινώναμε, είτε την ευνηδιάζαμε, λέει τον Ερντογάν, είτε όχι, αυτός θα έκανε κάτι τέτοιο? Φυσικά. Εγώ το λέω ξεκάθαρα αυτό, ότι ο Τούρκος Πρόεδρος δεν θα σταματούσε εκεί. Εκτός βέβαια, αν είχε ικανοποιηθεί από τα αιτήματά του, να πήγαινε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, κάτι το οποίο έχει αποκλείσει η Ελλάδα και έτσι πρέπει να είναι. Δεν το συζητάμε. Ναι, πάντως, κύριε Σπανέ, δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει το γεγονός ότι η συμφωνία με το Κάιρο του έκοψε τα χέρια. Έκοψε τα χέρια στις τουρκικές βλέψεις προς το Αιγαίο. Η άποψή μου είναι ότι φυσικά έχει κάποιο πρόβλημα με τη νέα συμφωνία αυτή, άσχετα αν είναι τμηματική και δεν είναι στο σύνολό της, την οποία πρέπει να κοιτάξει η Ελλάδα να την ολοκληρώσει και με την Κύπρο και για να καλύψουμε και το Καστελόριζο, όπως καταλαβαίνετε. Όμως για την Τουρκία θεωρεί ότι με τον τρόπο αυτή τη συμφωνία, ότι είναι κάτι την οποία τη συμφέρει κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή κάνει το μαύρο άσπρο, όπως καταλαβαίνει το Ερντογάν αυτή τη στιγμή. Και μάλιστα οι δηλώσεις του κυρίου Τσαβούτσογλου ήταν ξεκάθαρες προς αυτή την κατεύθυνση, μην το ξεχνάτε. Ναι. Θέλω να πω ότι η Άγκυρα στην παρούσα φάση βλέπω ότι είναι αποφασισμένη να τεντώσει το σχοινί και μάλιστα πάρα πολύ επικίνδυνα. Αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Κύριε Ναύαρχε, αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Ναι. Βλέπουμε τώρα ότι έχουν μαζευτεί περίπου 25 πλοία. Ακριβώς, εγώ το λέω, δεν το λέω τυχαία. Ναι, αυτή η εικόνα δεν νομίζω να είναι ένα τηλεοπτικό σόου. Ή εκτός και είναι ένα τηλεοπτικό σόου και εμείς απλά το μεταδίδουμε, όπως το μεταδίδουν και από την άλλη πλευρά και ίσως και διεθνή μέσα ενημέρωσης. Τι είναι αυτό που βλέπουμε? Για πείτε μας λίγο, ερμηνεύστε το λίγο αυτό που βλέπουμε. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι τηλεοπτικό σόου. Όπως καταλαβαίνετε, ας μην ξεχνάμε, δεν είναι και τυχαία και η έκτατη σύγκληση χθες του Κισέ και του Σάγε. Η άποψή μου σε αυτή την περίπτωση είναι ότι οι επόμενες ημέρες και ώρες είναι εξαιρετικά κρίσιμες. Και δεν αποκλείω μια σοβαρή κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα στη χώρα μας και την Τουρκία. Γι' αυτό το λόγο. Τι σημαίνει κλιμάκωση της έντασης? Έχουν ανακληθεί και οι άδειες των ενόπλων δυνάμεων. Έχουν ήδη ανακληθεί. Εσείς μας λέγατε χθες ότι βλέπατε μια κλιμάκωση και ένωψη 15 Αυγούστου, κύριε Σπανέ, έτσι δεν είναι? Λόγω της γιορτής της Παναγίας. Ακριβώς. Βλέπω λοιπόν ότι εν όψη της Παναγίας, που είναι σύντομα, εν όψη της μεγάλης γιορτής της Χριστιανοσύνης στη χώρα μας, πιστεύω ότι θα υπάρχει μια περαιτέρω κλιμάκωση και βέβαια δεν το πιστεύω μόνο στο επίπεδο που βρίσκεται εκεί με την ναύτεξη ή με μια άλλη ναύτεξη που πρόκειται να βγάλει. Άκουσα ότι ήδη ανακοίνωσε νότια της Κύπρου, αν και εκεί μόνιμα έχει μείνει το γεωτρύπαν από ό,τι γνωρίζετε. Θεωρώ ότι θα παίξει σε 2-3 μέτωπα. Και ένα από τα μέτωπα αυτά, εκτός από τα ερευνητικά σκάφη που θα βγάλει στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, δηλαδή σε 2-3 σημεία, θεωρώ εγώ, πιστεύω θα παίξει ρόλο και το μεταναστευτικό. Θα πρέπει να έχουμε δηλαδή τα νότα μας και στην είσοδο των μεταναστών προς τη χώρα μας από ξηρά και από θάλασσα. Μάλιστα. Προσέξτε, διότι βλέπετε, δεν έχουμε αυτή την εικόνα στο παρόν. Έχουμε ροές, αθρώες καθημερινές και ειδικά στη Λέσβο. Μην το ξεχνάτε. Ναι. Κύριε Σπανέ, εγώ θα ήθελα, Σπύρο και Μαριάννα και Φίβο, να δούμε και μια φωτογραφία με τον αρχηγό ΓΕΘΑ χθες στο Κισέα,
ο οποίος πήγε στο Μέγαρο Μαξίμου φορώντας στολή παραλλαγής. Φορώντας αυτή τη στρατιωτική στολή. Μία φωτογραφία με ισχυρό συμβολισμό. Έχω την εντύπωση ότι ο κύριος Φλώρος ήθελε να δείξει ότι η Ελλάδα, οι ένοπλες δυνάμεις είναι σε ετοιμότητα. Βέβαια. Αυτή η εικόνα από μόνη σου είναι από εμάς το σήμα προς τους, προς τη γειτονική και χώρα. Είναι και αν θέλεις και αυτό το θέμα το οποίο το έθεσα έτσι με έναν τρόπο λίγο άμεσο στον κύριο Ναύαρχο, στον κύριο Σπανό. Ότι μήπως αυτό το πράγμα είναι τελικώς μια εικόνα αυτό που βλέπουμε. Αλλά είπατε όμως ότι δεν είναι εικόνα, είναι μια πραγματικότητα. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι πλέον εικόνα σε αυτό το σημείο το οποίο έχουμε φτάσει. Να ξέρετε ότι έχουν γίνει και κάποιες διαπραγματεύσεις σε εισαγωγικά, οι οποίες δεν τις γνωρίζετε κι εσείς κι εμείς. Και σίγουρα δεν τα ξέρουμε όλα και ευτυχώς που εδώ στην διπλωματία δεν μπορούμε να τα ξέρουμε κι όλα. Ξέρετε, η διπλωματία έχει πάρα πολλά στάδια. Βέβαια, η διπλωματία πάντα μετριέται με το αποτέλεσμα, όπως η κάθε πράξη. Βεβαίως. Αυτό δεν το γνωρίζετε. Αλλά επειδή οι διπλωματίοι, αυτοί που σπουδάζουν διπλωμάτες, γνωρίζουν πολύ καλά τα τεκτενόμενα, να ξέρετε ότι και η Ελλάδα προσπαθεί προς την κατεύθυνση αυτή και έτσι πρέπει να κάνει, γιατί το διπλωματικό της χαρτί και το όπλο της είναι το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Αυτό και μόνο να καταλάβουν οι μεγάλες δυνάμεις. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα η Μέρκελ, πιστεύω ότι εδώ τελειώνουν όλα και μπαίνουν όλα σε μία τάξη. Αν το καταλάβουμε, καλώς. Αν δεν το καταλάβουμε, θα έχουμε τα ίδια πράγματα. Και αυτό που πρέπει να κρατάτε βέβαια τώρα, επειδή μας ακούει και ο ελληνικός λαός και πρέπει να το γνωρίζει πολύ καλά αυτό και σας το λέω έτσι με πολύ έτσι χαρά και δύναμη, είναι το γεγονός ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες να ανταποκριθούν βέβαια στο καθήκον τους και να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε πρόκληση από το καθεστώς του κυρίου Ερντογάν στην προκλητικότητα αυτή που έχει κάνει, την παράνομη δηλαδή προκλητικότητα που έχει γενικότερα στο χώρο μας. Κάνε το σχολείο. Κοιτάξτε, επειδή βάλατε στο τραπέζι και το ρόλο της Γερμανίας και της Ευρώπης. Ναι. Εγώ αυτό που θεωρώ και αντιλαμβάνομαι ότι προεξοφλείται ένας συμβιβασμός της Ελλάδας που θα έχει τεράστιες επιπτώσεις στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και αυτό γιατί ζητάνε διάλογο μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας. Όμως η Γερμανία καγκελάριος πρέπει να καταλάβει ότι η Ερντογάν και η Τουρκία τα βάζουν ουσιαστικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να σταματήσει αυτό. Και είναι ξεκάθαρο. Ένα αυτό. Δεύτερον, μία ηχηρή παρέμβαση όπως του State Department από τον κύριο Τραμπ πιστεύω ότι θα λύσει σύντομα το πρόβλημα. Και τρίτον και τελευταίον, Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, κύριος Στόλτεμπεργκ. Δεν είναι δυνατόν να αφήνει ένας Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ να εμπλέκονται δύο μέλη της συμμαχίας και να μην μπαίνει μια ξεκάθαρη θέση τη στιγμή που συζητάει για διεθνές δίκαιο της θάλασσας, να αφήνει δύο χώρες να συγκρουστούν στην ουσία σε εισαγωγικά, δεν καταλαβαίνει ότι αυτό διαλύει αμέσως τη συμφωνία του ΝΑΤΟ. Μάλιστα. Τι άλλο να πω. Κύριε Σπανέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.